Για πάμε και από την εκπομπή της Τσιμτσιλή στον Αλφα, όπου εκεί μίλησε ο θεατρικός παραγωγός, ο κύριος Κατσαρίδης, για τον Μάρκο Σερφελή και για το μαρτύριο που πέρασε δίπλα του. Το ρεπορτάζ από τον Αλφα. Πάμε, πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μου που έχει μπει και είναι και μια κουκλάρα, την Κατερίνα Καραβάτου, να δούμε ένα άλλο θέμα επικαιρότητας. Χθες ο Πάνος Κατσαρίδης, σε δηλώσεις του, θέλησε να μοιραστεί μια πολύ κακή εμπειρία που είχε σε μια παρολίγο συνεργασία με τον Μάρκο Σερφελή. Να μοιραστούμε πάνω στην έκλειψη είναι φοβερό. Πάμε να δούμε τι είπε. Τι να ξέρω ότι το έχει ψάξει, γιατί αυτή είναι μια ιστορία του 2018. Του 2018 για μια παράσταση που ήταν να ανέβει το 2019, έτσι. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε τώρα. Βλέπετε, βγαίνουν πολλά στην επιφάνεια, έτσι, από το παρελθόν. Για να δούμε. Γιατί επανέρχεται τώρα ο Πάνος Κατσαρίδης? Να δούμε τι λέει και να ακούσουμε την Τίνα μας. Για μια κακή συνεργασία που είχε με τον Μάρκο Σερφελή, μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης. Επειδή είστε πολλά χρόνια στο θέατρο, θα ήθελα και την απόψη σας για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μάρκο Σερφελή και τα πειρά που έχει δεχτεί. Καλά, κοίταξε, τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο. Εγώ είχα την πιο τραυματική εμπειρία της καριέρας μου στο θέατρο με τον Μάρκο Σερφελή. Είναι γνωστό, είναι μια συνεργασία που ήταν επίπονη και τελικά δεν έγινε και ποτέ. Ποτέ μου δεν επέταξα με τα φτερά τα ξένα. Κι όσο ψηλά κι αν ανεβώ θα το χρωστώ σε μένα. Οπότε νομίζω ότι εγώ είμαι ένα παράδειγμα που δεν μπορώ να πάρω κάποια θέση υπέρ του Μάρκου, γιατί έχω ζήσει μια πλευρά του που δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ είμαι ο άνθρωπος που έχει όλα αυτά τα χρόνια το Δελφινάριο και εμένα προσπαθούν να κατασπαράξουν τα θηρία όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν κακός συνεργάτη. Φαντάζομαι δεν τα βρήκανε χρηματικά για να γίνει παραγωγή. Ήταν μια πάρα πολύ προβληματική συνεργασία, είχαν γίνει τότε διάφορα, η οποία δεν ευδοκίμησε και δεν ήταν, σου λέω, ήταν η πιο τραυματική μου εμπειρία στο θέατρο. Το βίντεο που ακολουθεί απευθύνεται σε όλους αυτούς που για μία ακόμα φορά χρησιμοποιούν το όνομά μου για να ακουστούν, για να πουλήσουν κανένα βιβλίο και όλα τα σχετικά. Το μόνο βέβαια που καταφέρνουν είναι να μου κάνουν διαφήμιση που δεν την έχω ανάγκη, αλλά τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κοίταξε, ο Μάρκος είναι πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να μας λέει συνέχεια πόσο ολόφιλης είναι και δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την ανάγκη αποδοχής, δηλαδή όταν κρίνεις ρε παιδί μου, κρίνεσαι και νομίζω ότι θα ήθελα να τον ακούσω κάποια στιγμή να κάνει και μια αυτοκριτική. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ, ακούω μόνο πώς θα τον αγαπάει ο κόσμος και πώς όλοι οι άλλοι τον κυνηγάνε. Τόσα χρόνια δεν ασχολούμουν μαζί τους για να μην τους δώσω αξία. Τώρα που κατάλαβα ότι και να ασχοληθώ μαζί τους δεν παίρνουν καμία αξία, γιατί ο κόσμος ξέρει ποιοι πραγματικά είναι, θα τους ξεμπροστιάσω όλους, έναν-έναν ξεχωριστά. Είναι πολύ ταλαντούχος και όλο αυτό νομίζω δεν χρειάζεται. Τη σάτυρα που κάνει ο κύριος Σερφελής πρέπει να μπουν, θεωρείτε? Η σάτυρα δεν έχει όρια. Απλώς όποιος έχει κάνει σάτυρα πρέπει να δέχεται και την κριτική και να παίρνει το ρίσκο. Δεν έχει λόγο κάποιος να κάνει σάτυρα αν δεν αντέχει να κριθεί για αυτή τη σάτυρα. Και επιτέλους καταλάβετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κοροϊδία και την... Σε αυτό δεν έχει άδικο. Να της κάνει σάτυρα, κρίνεσαι, όλοι σχολιάζουμε, κρινόμαστε, okay. Η σάτυρα, τι σας λέω τώρα ψηλά γράμματα, φυλάκια. Είναι πολύ παρεξηγημένη η λέξη σάτυρα. Σάτυρα έκανε και ο Αριστοφάνης, σάτυρα κάνουν πολλοί. Κάποιοι πετυχημένοι, κάποιοι αποτυχημένοι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν επιλέγεις να κάνεις αυτό, κρίνεσαι. Αλλιώς κάνε ένα σενάριο, κάνε ένα πολύ ωραίο ρόλο του ψαθά και δεν θα κριθείς για τίποτα, μόνο για το πώς παίζεις. Να ξεκαθαρίσω απλά ότι οι δηλώσεις που βλέπατε του Μάρκου ενδιάμεσα στα όσα έλεγε ο κύριος Κατσαρίδης ήταν από διάφορα stories που έκανε απαντώντας στους επικριτές του γενικότερα. Γιατί αυτό έγινε χθες το βράδυ. Εγώ έστειλα ένα μήνυμα το πρωί στον Μάρκο, αλλά ο άνθρωπος μπορεί και να κοιμάται τέτοια ώρα. Αλλά ούτως ή άλλως, Τίνα, μιλάμε για μια παλιά ιστορία. Ναι, με αφορμή όμως τα όσα έχουμε δει να διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκος Σερφελής είναι λαλίστατος και γενικώς εισαγωγικά ταχώνησε όλους. Αναφέρθηκε ο Πάνος στην οποία, με τα λόγια του οποίου συμφωνώ. Λέξη προς λέξη. Να σας θυμίσω ότι ήταν μια ιστορία που έγινε το 18 για μια παράσταση, για μια συμφωνία, το ζητείτε ψεύτης του Ψαθά που ήταν να ανέβει τότε στο θέατρο το δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή το 19.
Τότε το θέμα ήταν, τρία ήταν θέματα, η Μαρκίζα, η διαφήμιση όχι της συγκεκριμένης παράστασης αλλά του παιδικού θεάτρου στο, από το οποίο έπρεπε να απέχει τότε ο Μάρκος Εφερλής και είχε κάψει ουσιαστικά την παρουσία του και κάτι ποσοστά. Δεν οδηγήθηκαν ποτέ στις δικαστικές αίθουσες. Αυτό καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, γιατί τίποτα δεν συνέβη. Στην ουσία στα χρήματα δεν τα βρήκαν, έτσι. Ένα λεπτό. Ανατρέχοντας τα ρεπορτάζ του τότε, γιατί από το 18 που να θυμόμαστε κι εμείς ακριβώς τα δεδομένα, έτσι. Τότε ο Μάρκος πολύ θυμωμένος είχε πει ότι εγώ θα προσφύγω στα δικαστήρια γιατί με συκοφαντούν, με προσβάλλουν και ουσιαστικά. Αλλά τα βρήκανε. Αυτό που κάνουν να με παρουσιάζουν ως την Τίβα που είχε πρόβλημα με τη Μαρκίζα, ότι ξαφνικά ζητούσα τελευταία στιγμή ποσοστά. Δεν είναι ποσοστά. Ο μόνος και να είχε πρόβλημα με τη Μαρκίζα, όλοι γιατί είχε βγει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το Παλάς, στην οποία δεν κατανομαζόταν ο Μάρκος Εφερλής, φυσικά. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Σεφελής είχε πρόβλημα με το σπίτι του. Το θυμάστε εκείνο το ρεπορτάζ. Ένα καλό σπίτι που θα το παίρνανε, τελικά το έσωσε. Τι μνήμη έχω. Τον φωτογράφιζαν κανονικότητα και στην ανακοίνωση αυτή ανταπάντησε ο ίδιος ο Μάρκος. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω, που ο Πάνος Κατσαρίδης μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και τον εκτιμώ. Όλοι τώρα χτυπούν τον Μάρκο να βγω να πω κι εγώ να καταθέσω τη δική μου ιστορία τι για να βάλω ένα λιθαράκι. Να πει, τι εννοώ. Ναι. Θα σου πω κάτι, επειδή παρακολουθώ αυτό που γίνεται. Δεν θα μπω στην ουσία της διαμάχης, γιατί ο καθένας ενδεχομένως έχει μια προσωπική άποψη εναντίον ή υπέρ του Μάρκου. Αλλά θεωρώ ότι και εμείς καμιά φορά οι άνθρωποι της τηλεόρασης, το να κουνάμε το δάχτυλο και το να παίρνουμε το ρόλο του ανθρώπου που κρίνει τις συμπεριφορές και του πόσο ηθικός είναι ένας άνθρωπος, του πόσο σωστός, του πόσο politically correct. Όλοι, αν ανατρέξουμε σε πράγματα που έχουμε πει, έχουμε κάνει, έχει όλοι έχουμε σκελετούς στην ντουλάπα μας. Οπότε γενικώς, φυσικά θα σχολιάσουμε, φυσικά θα καταθέσουμε την άποψή μας, θα εκφέρουμε τα επιχειρήματα. Δεν έχει άδικο σε αυτό η Τσιμτσιλή. Καλά τα λέει. Θα εκφέρουμε την άποψή μας, θα καταθέσουμε τα επιχειρήματά μας. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ούτε καθένας από εμάς μπορεί να έχει το ρόλο του δικαστή και να λέει εσύ είσαι ανήθικος, εσύ δεν σέβεσαι το αφύλα, εσύ δεν σέβεσαι τη διαφορετικότητα. Δεν έγινε την άνοιξη πέρσι εμένα που με στόλισε. Εγώ όχι, καρδούλα μου. Ούτε το θέατρο του εγκατέλειψα, ούτε τη Μαρκίζα εκδίκησα. Αλλά με στόλισε καθημερινά. Επίτρεψέ μου να πω, δεν το λέω καθόλου για τον κύριο Κατσαρίδη. Λέω γενικά για την επίθεση που δέχεται. Και τα σχόλια που δέχεται ο Μάρκος Εφερλής, που μπορεί κάποιος να γελάει μαζί του, μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί μαζί του, μπορεί κάποιος να έχει προσωπικά μαζί του. Συγγνώμη τώρα, σε ρωτήσω κάτι. Δεν τον ρώτησαν. Δηλαδή, όταν σου κάνουν, όταν βγαίνεις έξω και σου κάνουν ένα κιού και σε ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου για τον Μάρκος Εφερλή, δεν θα απαντήσει ο Πάνος Κατσαρίδης που έχει και, και ήδη άποψη. Δηλαδή, όταν και ο δημοσιογράφος βρίσκει ένα θέμα το οποίο είναι επικαιρότητας και σε ρωτάει, όταν έχεις και εσύ μια ανάλογη. Αρχικά σου λέω ότι δεν κακίζω τον Πάνο Κατσαρίδη. Λέω, λέω με αφορμή τον Πάνο, μιλάω για όλη αυτή την κριτική που δέχεται ο Μάρκος Εφερλής τις τελευταίες ημέρες. Έχει άμεση εμπειρία. Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο. Δεν είχε, είχε μια συνεργασία. Μπορεί και εκείνη τη χρονιά ο Μάρκος έχει τα προβλήματά του, ας πούμε. Θα ήθελε να έχει, αλλά δεν προέκυψε. Εγώ εμένα το σχολείο μου είχε να κάνει τόσο με την κόντρα στο Παλάς. Είναι περίοδος, ξεκινάνε εκπομπές. Είναι περίοδος που ο καθένας. Κάτι πρέπει να πει ο καθένας. Όταν σε σταματάει όλους, δεν θα πεις. Δεν πρέπει να υπάρχει. Όταν βγαίνουν τα παιδιά, σταματάει. Το λέω και στον κύριο εδώ. Που σταματάει. Σε τελική ανάλυση, ο κύριος Κατσαρίδης δικαιούται για να ομιλεί, γιατί είχε μια προσωπική εμπειρία. Άλλοι που βγαίνουν. Εκεί συμφωνώ. Ρε παιδιά, γιατί το πας εσένα το θέμα, δεν είσαι πρωταγωνιστής σε όλες τις κουβέντες, ρε αγάπη μου. Λέμε τώρα, δεν λέμε. Όχι όμως, εγώ λέω κάτι άλλο και λέω σε τελική ανάλυση ο κύριος Κατσαρίδης για τον κύριο Σεφερλή, αν έχει να πει κάτι, δικαίως μιλάει γιατί παραλίγο να συνεργαστούν στο Παλάς. Λέω για άλλες περιπτώσεις που άνθρωποι βγαίνουμε και σχολιάζουμε και ενδεχομένως το έχουμε κάνει και εμείς κατά καιρούς και το παίζουμε δάσκαλοι της ηθικής και κουνάμε δάχτυλα. Εδώ ο Σεφερλής που δεν έχει η πρεμιέρα και κάθε μέρα είναι στα παράθυρα στο Instagram. Έκανε πρεμιέρα και ο Σεφερλής. Τι έκανε. Απαντάει σε πράγματα όμως με το προσάφημα. Άσε μας μερικές ήδη, θα κάτσουμε εδώ όσο θέλουμε. Μερικά κάτσε λίγο μια αλλά ξέρεις τι, αν κάτσουμε όλοι, επειδή υπάρχει και τα YouTube, υπάρχουν και τα YouTube, υπάρχουν και τα Google. Τώρα θα ξαναρωτήσουν τον Πάνο Κατσαρί. Τώρα θα βγει ο Σεφερλής να απαντήσει. Μήπως από το 18 ο Σεφερλής το έχασε το μαλλί γιατί πήρξε το. Ξέρεις τι λέω. Ότι είδες ότι όταν και ο Σεφερλής θέλησε με τη βοήθεια κάποιων ακολούθων του να ψάξει πράγματα για τα οποία ενδεχομένως θα έχει αλλάξει γνώμη ο Σεργουλόπουλος. Εντάξει, και τότε τα έλεγε και τώρα δεν τα λέει. Είδες ότι βρήκε. Και για μένα μπορούν να βρουν πράγματα που έλεγα τότε και τώρα τα ακούω και λέω Παναγία. Μου βγάζει μηνύματα ο Σεφερλής. Εσύ έχεις στείλει μήνυμα στο Σεφερλή. Να μην απαντήσει. Κάτσε και πάλι.
Θα στο κρατήσει. Γιατί να μην απαντήσει και ο Μάρκος. Δικαίωμά του δεν είναι. Αν νιώθει ότι βάλετε, δεν απαντήσει. Άσε μας μέρη κι εσύ. Αυτά από την τηλεόραση του Α και την εκπομπή της Τσιμτσιλή. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.